βυθίζεται σε ακραία φτώχεια η Βρετανία, στο χείλος της χρεοκοπίας για την φαντασίωση της Ουκρανίας. Μια σειρά από παράξενα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν λοιπόν στην Μεγάλη Βρετανία τις τελευταίες εβδομάδες υποδηλώνουν ότι το χρηματοπιστωτικό της σύστημα έφτασε στα πρόθυρα της κατάρρευσης, πιθανώς ως συνέπεια της χρεοκοπίας της Ουκρανίας. Το τελευταίο πράγμα που θα πούν οι άνθρωποι της εξουσίας είναι η αλήθεια, αλλά αν σκάψουμε σε σκοτεινά μέρη και συνδέσουμε τις τελείες, το συμπέρασμα πρακτικά βγαίνει από μόνο του. Οι συνέπειες για την Βρετανία και πιθανώς για άλλα κράτη θα είναι ακραίες. Τα μαχαιρώματα τριών κοριτσιών στο Southport του Ηνωμένου Βασιλείου στις 29 Ιουλίου προκάλεσαν εκτεταμένες ταραχές και συγκρούσεις στην Βρετανία, ιδίως μεταξύ της μουσουλμανικής κοινότητας και με αυτούς που αποκαλούσε ο πρωθυπουργός Κέιμ Στάρμερ τραμπούκους. Η αντίδραση των αρχών ήταν οργουελική, συμπεριλαμβανομένης μιας συνεχούς καταστολής της ελευθερίας του λόγου. Αλλά φαίνεται ότι οι ταραχές και οι συγκρούσεις δεν ήταν τόσο εκτεταμένες ή τόσο βίαιες όσο τις παρουσίαζαν τα μέσα ενημέρωσης. Μήπως η κυβέρνηση αντέδρασε υπερβολικά και υπερέβαλε για να δικαιολογήσει την ενίσχυση του αυταρχικού της ελέγχου που τώρα κυριεύει την Βρετανία? Πολύ πιθανό. Για μια υποτιθέμενη ελεύθερη κοινωνία, οι δηλώσεις πολιτικών και αξιωματούχων στο Ηνωμένο Βασίλειο άρχισαν να ακούγονται σαν να προέρχονται από την πλοκή της δυστοπικής ταινίας επιστημονικής φαντασίας του 2005, V for Vendetta. Οι προσωπικότητες των μέσων ενημέρωσης ξαφνικά φάνηκαν να μην έχουν κανένα ενδιασμό να υποστηρίξουν τον περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης. Εάν η καταστολή ενορχιστρώνεται εσκεμμένα, τότε ποιος είναι ο λόγος? Η συζήτηση συγκλίνει στην ιδέα ότι στη Βρετανία επίκειται η οικονομική κρίση που θα επιταχύνει την οικονομική και κοινωνική της κατάρρευση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, η Βρετανία υπερεκτάθηκε στην Ουκρανία προσπαθώντας να ανακτήσει την ηγεσία, την ευημερία και το κύρος που χάνει σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες. Πράγματι, η παρακμή της Βρετανίας έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Και τα πράγματα θα πάρουν σίγουρα χειρότερη τροπή, επειδή είναι σαφές ότι το 2024 δεν θα είναι καλή χρονιά για την Ουκρανία. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.